θέλετε να ξέρετε και δεν τολμούσατε ποτέ να ρωτήσετε. Από πού θέλετε να αρχίσω? Γιώργο Λιάγκα. Ήμουνα σίγουρος. Και θα σου πω γιατί. Γράφτηκε σε κάποια εφημερίδα χτες ότι ο Γιώργος Λιάγκας έκανε εξώδικο στο Μένιο Φουρθιώτη. Θέλω λοιπόν να σας πω, για να μην πιστεύετε και όλος να διαβάζετε, ότι όχι μόνο δεν ισχύει αυτό, αλλά του παραχώρησε και αποκλειστική συνέντευξη του Μένιου, την οποία θα δείτε σήμερα. Υπάρχει το εξώδικο. Και πώς το κάνει συνέντευξη. Μπορείτε, είναι νέα τηλεοπτικά ήθη αυτά. Πώς με το καφέ σου δίνουν μια τυρόπιτα, με το εξώδικο δίνουν και μια συνέντευξη. Ναι. Κάτσε ρε παιδί μου. Του έκανε εξώδικο και μετά του είπε: αλάντε, ναι, θα σε δώκω και μια συνέντευξη. Ναι. Εγώ γιατί δεν τα καταλαβαίνω. Γιατί ο Λιάγκας είναι αυτός, γιατί μπορεί. Το μετάνιωσε δηλαδή. Άρα μετάνιωσε για το εξώδικο. Καθόλου. Γιατί τον συνάντησα και χθες όλα συμπτωματικά στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς. Είδατε, έκαναν και μια ωραία selfie στο Instagram και μου το παραδέχτηκε. Δηλαδή και ότι έκανα ένα εξώδικο γιατί το ήθελα και μετά έδωσα μια συνέντευξη. Γιατί μπορώ. Γιατί επίσης το ήθελα. Το διαχωρίζει άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Περιεργό. Και μάλιστα έμαθα ότι κράτησε και πάρα πολύ ώρα αυτή η συνέντευξη. Δηλαδή, μια εκπομπή από μόνη της είναι. Το εξώδικο ήταν ότι μην ασχολείστε μαζί μου, ας πούμε. Ναι, ότι με συκοφαντείτε συστηματικά. Ωραία. Μετά όμως είπε, αλλά για να δείτε τι όμως, ναι, τι καλός άνθρωπος είμαι, ναι, μην ασχολείστε μαζί μου, αλλά θα σας δώσω μια συνέντευξη για να ασχοληθείτε μια τελευταία φορά. Δεν το καταλαβαίνω, συγχώραμε. Λύνουν τις διαφορές τους στον αέρα ουσιαστικά με το Μένιο. Λύνουν τις διαφορές τους. Άρα το εξώδικο είναι άνευ αντικειμένου. Γιατί αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Το εξώδικο είναι άνευ αντικειμένου. Άνευ αντικειμένου. Το εξώδικο το στέλνεις για να μην ασχοληθούν μαζί σου. Και μετά πας και παραχωρείς συνέντευξη. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ο Μένιος του παίρνει συνέντευξη, είναι μαζί. Ο Μένιος του παίρνει, έτσι έμαθα. Θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Θα τη δείτε στα αποκαλυπτικά. Και μετά μπορεί να στείλει εξώδικο να παίξει συνέντευξη που έδωσε χθες. Εντάξει, τέλειο. Έχει το δικαίωμα. Το εξώδικο είναι προειδοποιητικό. Εκεί δεν είναι εξώδικο, είναι ασφαλιστικά μέτρα. Μετά γιατί δεν στέλνει ο Μένιος ένα εξώδικο να του πει: σου απαγορεύω να ξαναδώσει οπουδήποτε άλλου συνέντευξη. Αυτό γίνεται για δουλειά τα ταχυδρομεία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώ. Οι δικαστικοί επιμελητέ που τα επιδίδουν. Πάντω με τον Γιώργο Λιάγκα η αλήθεια είναι ότι δεν βαριέσαι ποτέ. Έτσι, δηλαδή κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα είχαμε και μία είδηση που αφορούσε στον Γιώργο. Ωραία, ναι, ας αφήσουμε ούτως ή άλλως ότι η συνέντευξη θα είναι στα αποκαλυπτικά αμέσως, ναι, μετά, οπότε δεν, θα μάθετε όλα τα πώς λύσαν τις διαφορές τους μετά στην εκπομπή του Μένιου. Αργά το βράδυ κιόλας δόθηκε αυτή η συνέντευξη. Αργά το βράδυ. Αργά το βράδυ, βέβαια. Άρα τώρα θα μοντάρετε λογικά. Ναι, ναι, ναι. Και μετά θα ακολουθήσει το εξώδικο από τη συνέντευξη. Όχι, προηγήθηκε, λέμε, το εξώδικο. Όχι, μετά άλλαξε γνώμη και έδωσε συνέντευξη. Θα ακολουθήσει νέο εξώδικο. Όχι, δεν νομίζω, γιατί με έμεσο τρόπο θα συνεργαστούν. Θα υπάρξει συνεργασία. Κάτι ξέρετε τώρα και δεν το λέτε εσείς. Θα υπάρξει συνεργασία σε μέσο το οποίο διευθύνει ο Μένιος. Μέσο το οποίο διευθύνει ο Μένιος. Βεβαίως. Ναι. Σε ραδιόφωνο δηλαδή. Βεβαίως. Έτσι λένε οι πηγές μας. Ότι πάμε για ραδιοφωνική. Πάμε για μεγάλη ραδιοφωνική συνεργασία Μένιου και Γιώργου Λιάγκα. Για να δείτε ότι τελικά στη δουλειά αυτή που κάνουμε εμείς δεν ισχύουν τελικά και πολλοί οι κόντρες μας. Δηλαδή γίνονται και μετά. Επέρχεται μια φιλία. Είναι μικρό ο χώρο. Εξαρτάται από το χαρακτήρα του καθενό. Υπάρχουν κάποιε κόντρε οι οποίε δεν. Ξέρεις, δεν μονιάζουν εύκολα κάποιοι, ναι, άνθρωποι. Ξέρετε, αλλά... να πούμε μπράβο στο Μένιο Φουρθιώτη. Εγώ θέλω να το πω. Μπράβο στο Μένιο Φουρθιώτη. Μπράβο του. Μαγκιά, ναι, του. Εγώ θα πω. Μαγκιά του. Μαγκιά του που τον κατάφερε έτσι και τον τήληξε μια κόλλα χαρτί. Μαγκιά του. Λοιπόν, όχι, ο Λιάγκας έστειλε το εξώδικο. Ναι, αλλά ο Λιάγκας έστειλε εξώφυλλο και μετά από εξώδικο. Ναι. Και μετά από τρεις ώρες ο Μένιος το έπαιρνε συνέντευξη. Μαγιά πιανού. Ναι. Παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει το ίδιο πράγμα. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν πρωτόκολλο. Μαγιά, συνοπτικά χρονικά. Να είμαστε λίγο δίκαιοι στη ζωή αυτή και στην οικογένεια. Και σε κάποιο σημείο τη ημέρα ο δικηγόρο του Λιάγκα πέρασε μια θηλιά από το λαιμό του. Και πήδηξε από τον Έκτο. Πάμε στα επαγγελματικά του Γιώργου Λιάγκα. Λοιπόν, ο Γιώργος Λιάγκας από την ερχόμενη Παρασκευή θα κάθεται στη θέση του κριτή στο Dancing with the Stars, δίπλα στην Ελεονόρα Μελέτη, τον Αλέξη Κοστάλα, έκλεισε χτες αυτό που το λέμε πρώτη φορά, και την Γκαλένα Βελίκοβα. Ο Αλέξης Κοστάλας και η Γκαλένα Βελίκοβα έχουν προϋπάρξει σε αυτή τη θέση. Η Ελεονόρα Μελέτη επίσης, ναι, έχει χορέψει. Θα κάνει ένα διάλειμμα για να γεννήσει και θα ξαναγυρίσει. Έχει χορέψει. Ξέρει το αντικείμενο, δικαιούται διανομιλή. Πού το πας? Ο Γιώργος.